Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον team manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στον κύριο Ζουνατζίδη. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά, εσείς? Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία? Καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Το καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα? Ναι, για μας. Και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία δηλαδή? Ναι, εντάξει, σαν διαδικασία μεταγραφική, σαν διαδικασία προετοιμασίας όλων των λεπτομεριών που χρειάζονται για την ομάδα, έχει ξεκινήσει βέβαια. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Δύσκολο καλοκαίρι θα έχετε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ναι, δεν μπήκαν καλά τα πράγματα πέρυσι. Άρα είναι λίγο μεγαλύτερη η πίεση σας να πετύχετε. Περάσετε χρονιές όπου τα πήγατε αρκετά καλά, έχετε αυτοπεποίθηση, ξεκινήσετε με πιο μεγάλη άνεση. Φέτος έρχεστε από μια κακή χρονιά. Έτσι, η μία οπτική είναι αυτή. Ναι. Αλλά τώρα να σας βάλω λίγο και στα δικά μου τα παπούτσια. Ναι. Και να σας πω ότι τα καλοκαίρια που έχουμε περάσει παλιότερα ήταν όχι απλά δύσκολα, ήταν εφιαλτικά. Επιβίωσης, Φυσικά, γιατί πολύ απλά αυτή τη διαδικασία, παραδείγματος χάρη, λέμε του recruiting, της τελέχωσης από πλευράς παικτών της ομάδας. Ναι. Όταν παλιότερα παίρναμε τηλέφωνο και οι μάνατζερ δεν μας απαντούσαν τα τηλέφωνα, ή όταν υπήρχε μια τεράστια καχυποψία απέναντι στο σωματείο γενικότερα, εκείνα ήταν δύσκολα και φυσικά. Για πότε μιλάτε περίπου? Μιλάω όταν εγώ είμαι 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν συνεχής αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Οι παίκτες δεν ήταν ήταν πολύ αρνητικά τοποθετημένοι απέναντι στο σύλλογο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Οι μάνατζερ ακόμα χειρότερο, οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι δεν θέλαν να ακούσουν καν. Εκείνα ήταν εφιαλτικά καλοκαίρια, μάλιστα, πραγματικά. Γιατί ήταν πράγματα που προσπαθούσες να πείσεις για κάποια πράγματα όλο τον κόσμο, ακόμα και για χορηγούς, ακόμα και για οργάνωση, ακόμα και για εταιρείες. Προσπαθούσες να πείσεις όλο τον κόσμο ότι πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά που είχε το πρόσφατο το παρελθόν, που είχε ταλαιπωρήσει πολύ την ομάδα. Ναι. Τώρα από αυτή την άποψη τα πράγματα είναι όχι απλώς πολύ καλύτερα, είναι εξαιρετικά. Γιατί μπορείτε να επιλέγετε, να διαλέγετε κιόλας. Ακριβώς, όχι μόνο να επιλέγουμε, έχουμε γίνει στόχος κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών παικτών. Οι μάνατζερ πλέον το ξέρουν, θέλουν να συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια εξαιρετική σχέση πλέον και στο οικονομικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν σε αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πλαίσιο που λειτουργεί οποιοδήποτε σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά όλα λύνονται, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχουν ανοιχτά τηλέφωνα, υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ανά πάσα στιγμή μπορείς να έρθεις σε επαφή και να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται. Αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο η ομάδα έχει μια πολύ καλή σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Είναι άκρως ανταγωνιστική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα αν πέρυσι το αγωνιστικό κομμάτι έκανε το αυτονόητο και δεν έκανε για μια ακόμη φορά την υπέρβαση, δεν θα το έλεγα σαν αποτυχία, θα το έλεγα όμως μια χρονιά που θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εικόνα που σας μεταφέρω, το καλοκαίρι είναι μια χαρά, δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε τραγικό ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κάτι βασικό για να μην το ξεπεράσουμε. Με παλιές υποχρεώσεις, με παλιά χρέη ασχολείστε ακόμα? Είναι ακόμα βαραίνουν? Σε τρίτους ελάχιστα πια. Έχουν να κάνουν με κάποια προγραμματισμένα που υπάρχουν παλιά χρέη όσον αφορά δημόσια εφορίες, τα οποία όμως είναι ρυθμισμένα και πληρώνονται. Υπάρχουν στα χρέη, είναι τακτοποιημένα. Αλλά σε καταστάσεις τώρα όπως παίκτες πριν από 3 και 4 χρόνια και 5 και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχουν ούτε για δίχτυα. Θα πληρώσει μια ομάδα ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Αυτή που θα παίζει. Ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες από τη φετινή χρονιά, οι οποίες όμως θέλω να το επαναλάβω είναι τακτοποιημένες. Δηλαδή, αν κάποιος αθλητής έχει συμφωνήσει από την αρχή ότι θα πάρει κάποια χρήματα τον Μάιο και κάποια χρήματα τον Αύγουστο και κάποια χρήματα τον Σεπτέμβριο, εγώ δεν θα το θεωρούσα χρέος αυτό. Υπάρχουν οφειλές, οι οποίες όμως είναι συνεννοημένες, προκαθορισμένες. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει πίεση. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
έχει και 2-3 συμβόλαια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και ψάχνει όλα τα άλλα. Βιάζεστε? Πρέπει να τρέξετε να προλάβετε κάποιους αντιπάλους ίσως? Θα έλεγα, επειδή ο αριθμός των παικτών που θα αποκτηθεί είναι μεγάλος, 10 θα έλεγα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ούτε είμαστε να μας πιάσει ο πανικός. Να φανταστείτε, εμείς τέτοια εποχή πέρσι παίζαμε, έτσι. Ναι. Ούτε είναι, είναι ούτε την εποχή νωρίς, αλλά θέλουμε τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα, για τις επόμενες 15-20 μέρες μιλάω, να κάνουμε 2-3 κινήσεις, έτσι ώστε να αρχίσουμε να αποκτάμε μια βάση πάνω στην οποία μετά θα μπορούμε να κινηθούμε πιο ποιοτικά. Δηλαδή να ξέρουμε ότι πήραμε ένα ψηλό που είναι έτσι, άρα θέλουμε τώρα να πάρουμε ένα ψηλό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα scorer στην περιφέρεια, άρα πρέπει να βρούμε ένα pointer που να είναι πιο οργανωτικός. Σας τα λέω έτσι σαν παράδειγμα, ναι, 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 για να φανταστείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Μέσα στις επόμενες, δηλαδή, 2-3 εβδομάδες να έχετε κάποιες πρώτες υπογραφές. Εννοείται και παικτών που ίσως έπαιξαν και πέρυσι στην ομάδα και θέλετε να ανανεώσετε? Παίκτες που έπαιξαν πέρυσι στην ομάδα, αν σε αυτή την κατηγορία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Τέπιτς. Μόνο ο Τέπιτς? Ναι. Μόνο ο Τέπιτς. Σε αυτούς που δεν έχουν συμβόλαιο, γιατί κάποιοι παίκτες έχουν συμβόλαιο και τα οψιόν τα έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι, την οψιόν για την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Αυτό είναι επιλογή, αν θέλεις να ανανεώσεις το συμβόλαιο κάποιου παίκτη ή να μην το ανανεώσεις. Αλλά όσον αφορά παίκτες που δεν έχουμε πλέον συμβόλαιο, ο Μιλέγκο είναι μια τέτοια περίπτωση. Ξεκινήσατε, έχετε κάποια επαφή, κάποιο κλίμα, ότι είναι εύκολο, είναι δύσκολο, υπάρχει διάθεση? Για το συγκεκριμένο παίκτη? Ναι, ναι, για τον Τέπιτς. Ναι, υπάρχει πολύ καλή επαφή, υπάρχει πολύ καλή, και ίσως και τις επόμενες ώρες, να πω, μπορεί να γίνει κάποιο ραντεβού, γιατί το παιδί βρίσκεται στην Ελλάδα και μπορεί ίσως σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί να έχουμε μια επαφή, δηλαδή διαζώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι σκέφτεται, ξέρει πολύ καλά τι σκεφτόμαστε, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι αυτά τα πράγματα και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Δύο πράγματα, κύριε Ζωναζίτη, τα οποία συζητάμε εμείς απ' έξω και θεωρούμε ίσως ότι θα αλλάξουν, για να μας πείτε και εσείς την άποψή σας ή το τι έχετε αποφασίσει. Πριν πάμε στα της Ευρώπης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, πέρυσι έγιναν κάποια πράγματα λίγο ανάποδα ή χάσετε λίγο χρόνο εξαιτίας της αναμονής που είχατε για τον κύριο Σαββίδη και αυτό δεν βοήθησε? Κάτι το οποίο δεν θα γίνει φέτος? Κοιτάξτε, θα σου πω. Μην ακούγεται θα ρίσκε και μας θέσει κάτι ο κύριος Σαββίδης, έτσι προς Θεό. Όχι, είναι. Απλώς υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το ποιο θα είναι το ύψος των χρημάτων των οποίων θα πρέπει να έχουμε να δαπανίσουμε, θα έχουμε τη διάθεση να δαπανίσουμε. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια σκέψη ότι ξέρεις, μην βιάζεστε ακόμα, ας περιμένουμε λίγο. Αλλά αν γινόταν φέτος αυτό, δεν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πέρυσι που η ομάδα μέχρι τις 14-15 Ιουνίου έπαιζε. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν είχε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε εμείς τον τελευταίο 1-1,5 μήνα να προετοιμάσουμε το τι θέλουμε. Και ήταν λίγος ο χρόνος που είχαμε για το recruiting στην ομάδα μας. Ήρθε αυτό, ήρθανε λοιπόν και κάποιες καταστάσεις, μπορεί να σίγουρα με τα γραφικά παίκτες, δηλαδή οι οποίοι ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έρθουν και τελευταία στιγμή ακύρωσαν την συμφωνία. Αυτά λοιπόν μας φέραν σε μια μειονεκτική κατάσταση, έτσι ώστε ξεκινώντας τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις δεν είχαμε αυτό που θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε δημιουργήσει αυτό που θέλαμε και ίσως κάποιες επιλογές μας έγιναν με την πίεση του χρόνου. Σωστά. Δηλαδή αγωθήκαμε, δεν κάναμε αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό που κάνουμε τώρα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι 30-40 παίκτες, ξέρουμε, τους έχουμε ξεκοκαλύσει. Ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει ένας, τι μπορεί να δώσει. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν πέρυσι το θέμα. Έτσι. Απλώς και πάλι να πω όμως ότι για ένα μεγάλο διάστημα η ομάδα πέρυσι έπαιξε εξαιρετικά. Δηλαδή μέχρι και το μάτς που παίξαμε για το κύπελο και αποκλειστήκαμε από το Φάρο, η ομάδα είχε μια τρομερή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, πολύ ανταγωνιστική, που αν συνεχιζόταν θα είμαστε πολύ ψηλά. Δυστυχώς ήρθαν απανωτοί τραυματισμοί, ήρθαν και κακά αποτελέσματα όπως αυτό που προείπα. Ναι. Κυρίως όμως μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ απουσίες των
δύο των καλύτερων παικτών μας, του Σκοτσιανίδη και του Βασιλιάν, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η ομάδα έχασε συνοχή, έχασε σταθερότητα. Αλλά είδατε και πάλι πως σε έναν αγώνα, στον τελευταίο αγώνα που παίξαμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, ακόμα και εκεί βρεθήκαμε να παίζουμε χωρίς τους δύο. Αν η ομάδα είχε μπει στην τετράδα φυσικά θα είχε κάνει τεράστια υπέρβαση, πάντα σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζεις, με αυτό που είναι ο συναγωνισμός. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο συζητήθηκε και ίσως να μην επαναληφθεί, θα μας το πείτε κι εσείς, είναι αυτή η προτίμηση σε μια αμερικανική βάση. Πέρυσι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει Αμερικανούς. Δεν είναι θέμα το η προέλευση από αν. Φέτος ο ΠΑΟΚ θα προτιμήσει να παίξει σύμφωνα με αυτά που μας έχει ζητήσει και ο προπονητής μας, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν, που έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει ένα πιο ελκυστικό μπάσκετ, πιο γρήγορο, να έχει δηλαδή μεγαλύτερη εκρηκτικότητα. Και συνήθως αυτό το πράγμα στο δίνουν οι Αμερικάνοι. Είναι παιδιά που παίζουν πολύ γρήγορο μπάσκετ. Έχουμε στοχεύσει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια ομάδα. Σαφώς και υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν όμως και Ευρωπαίοι καλοί παίκτες και κάποιοι Έλληνες που μπορεί να είναι παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν στην ομάδα μας. Γενικά όμως θα πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς τώρα αλλάζει κατά πολύ το ρόστερ μας, οπότε θα την κάνουμε, μπορούμε, έχουμε την επιλογή να, να στραφούμε προς κάποια κατεύθυνση σύμφωνα με αυτή που είπατε κι εσείς. Ναι. Επειδή ρωτάει και φίλος, τα συμβόλαια τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ υπογεγραμμένα, να μην κάνω την καναδόση, είναι ο Μαργαρίτης σίγουρα, ο Τσόχλας έχει συμβόλαιο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι ο Λιάπης, είναι ο Κότας, είναι ο Καμάρας και έχει το οψιόν για τους Κακαρούδη και Μάρκοβιτς. Δεν έχει πάρει απόφαση αν θα το. Αν θα ενεργοποιηθεί. Έχουμε συζητήσει και με τους εκπροσώπους των παιδιών. Είμαστε σκέψεις ότι ακριβώς ό,τι βρίσκουμε, έχουμε μέχρι τέλος του μήνα είναι οι σκέψεις μας αυτές. Ό,τι βρίσκουμε θα παίρνουμε και απόφαση σε σχέση με αυτό που βρήκαμε και σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε ή να αφήσουμε. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τα νιοψιόν των δύο παιδιών που σας είπα, τον Κακαρούδη και τον υπόλοιπο, έχουν συμβόλαια τα οποία τρέχουν κανονικά. Κύριε Τζουνατζίδη, η ευρωπαϊκή προοπτική της επόμενης σεζόν, με όλα όσα ξέρετε ή όλα όσα έχετε συζητήσει και με μια νέα διοργάνωση, φαντάζει καλύτερη, φαντάζει πιο ισχυρή οικονομικά, για το γόητρο, για την οργάνωση, πώς το φαντάζεστε? Κοιτάξτε, και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Η απόφαση που πήραμε για το να συμμετέχουμε στο Champions League της FIBA ήταν απόρρια και του τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια που συμμετέχουμε στο EuroCup. Εάν κάποιος δεν το είχε βιώσει αυτό, θα μπορούσε να πει ναι, μα το EuroCup είναι συνδεδεμένο με την Ευρωλίγκα. Εμείς λοιπόν είχαμε βιώσει μια κατάσταση που θα την περιγράψω με λίγα λόγια. Παίζαμε σε μια λίγκα η οποία σου επέβαλε πάρα πολλά και σου έδινε ελάχιστα, έως τίποτα. Δηλαδή σου επέβαλε να πληρώνεις το insurance, σου επέβαλε να πληρώνεις τα έξοδα των διαιτητών, σου επέβαλε να διαφημίζεις συγκεκριμένες εταιρείες που ήταν σπόνσορες της Ευρωλίγκα. Σου επέβαλε να έχεις συγκεκριμένη φόρμουλα στα τηλεοπτικά, σου επέβαλε να έχεις συγκεκριμένη φόρμουλα στο marketing. Και όταν ερχόταν η ερώτηση του τι θα πάρω εγώ, εσύ πουλά εισιτήρια και πάρτα. Αυτό το πράγμα ήταν άδικο. Έμπαινε μέσα. Τεράστιο. Ακριβώς. Όλες οι ομάδες μπαίνανε. Ναι, εντάξει. Από το EuroCup. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ας μιλήσουμε και για ομάδες που ξοδέψαν πολύ περισσότερα λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι βέβαιο ότι θα έχετε και έσοδα. Αυτή τη στιγμή είναι βεβαιωμένο από τη βάση της. Πρώτον. Δεύτερον, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν οι διαδικασίες της Ευρωλίγα και του EuroCup, που για να μην νομίζουν κανείς ότι μιλάω ότι είμαι κανένας εξωγήινος, η Ευρωλίγα σαν Ευρωλίγα στο πρώτο επίπεδο είναι καταπληκτική λίγα, έτσι. Και εκεί με λίγα έσοδα βέβαια, έτσι, εντάξει, όχι. Με φανταστικές ομάδες, με φανταστικά ρόστερ και εκεί φυσικά υπάρχει εκμετάλλευση, έτσι, αυτά που δίνουν οι ιδιοκτήτες. Γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορούσε, να επιβιώσει ένας Ολυμπιακός χωρίς Αγγελόκοπουλος, ένας Παναθηναϊκός χωρίς τους Γιανακόπουλους, κατά πόσο η ΤΣΣΚΑ θα μπορούσε να επιβιώσει σαν εταιρεία, του πάρε και του δώσε. Έτσι, γιατί παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε σαν παράδειγμα το NBA, και οι ομάδες είναι εταιρείες, παίρνουν, δίνουν. Εδώ τώρα λοιπόν
Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι όλα αυτά δεν ήταν συνδεδεμένα με το πρωτάθλημα που παίζεις. Mm-hmm. Η ομάδα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Μάλιστα, μπορώ να το πω αυτό, ότι κάποτε σε μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Σαββίδη και ρώτησε, ας πούμε, τι budget έχει ο Ολυμπιακός, τι budget έχει ο Παραθηναϊκός, mm-hmm. Και το έκανε την απλή ερώτηση. Ωραία, κάνουμε αυτό κάνουμε το budget και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Θα παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Πολύ σωστό. Πολύ λογική ερώτηση. Ο άνθρωπος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Τι εννοείς δεν θα παίξουμε? Δεν θα παίξουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Θα πρέπει να πάρουμε μια wild card, θα πρέπει να υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο είναι πλάγιο, mm-hmm. θα πρέπει να δώσουμε λεφτά. Μου λέει, είπα, πήραμε το πρωτάθλημα, δεν θα παίξουμε. Έτσι. Όχι, δεν θα παίξουμε. Να μην αναρωτιούνται λοιπόν ποιος επενδύει, πού επενδύει και γιατί επενδύει σε κάποια πράγματα. Σωστό. Και πώς αυτά είναι τροχοπέδι για αυτή την κατάσταση. Για όλο, το άθλημα, για όλο το δεν άθλημα. Δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι. Με ενδιαφέρει ότι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος από την Λίγκα θα παίξουν στο Champions League. Τέλος. Ναι. Αυτό είναι μια ομορφαίνει κατά πολύ. Ένα σκουένα παράδειγμα τελευταίο. Mm-hmm. Στο Ισραήλ. Η Μακάμπη αποκλείστηκε. Δεν παίζει ναι. το τελικό του. Ναι. Θα πάρει κάποιος στο Ισραήλ που θα κερδίσει τη Μακάμπη, θα την έχει αφήσει δύο θέσεις κάτω και δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Σωστό. Δεν είναι εξωφρενικό, δηλαδή πώς θα τα ακούσει και ποιος θα πιστέψει. Σαφώς να υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι η ομάδα πρέπει να έχει αυτό, πρέπει να έχει ένα οικονομικό business plan, mm-hmm. πρέπει να έχει το γήπεδο, να υπάρχουν αυτά. Αλλά αν θα πάρω το πρωτάθλημα και τα τηρώ αυτά, να μην παίξω στην Ευρωλίγα. Είναι ανοιχτό ακόμα αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει στους ομίλους απευθείας ή όχι, έτσι? Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Αφενός τίποτα δεν μας δείχνει ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θα προτιμήσει το Champions League. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι το feedback που έχουμε εμείς από τη Λίγκα, από τον τρόπο που μας θεωρεί, να το πω στα εισαγωγικά, μεγάλη ομάδα, από τον τρόπο με το οποίο μας έχει προσελκύσει η FIBA για να παίξουμε σε αυτή τη Λίγκα, mm-hmm. από τον τρόπο που εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτό, νομίζω ότι κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες η ομάδα θα είναι σε ομίλους. Δεν μπορώ να το υπογράψω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε εμείς ότι η ομάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να προϋπολογίσετε έσοδα από τη διοργάνωση που θα έχετε, μια και είπαμε ότι σίγουρα πλέον το οικονομικό αλλάζει? Σίγουρα, θα είναι σημαντικά, θα είναι... Σίγουρα ξεκινάς και λες ότι δεν θα μπω μέσα. Ναι. Δεν θα πληρώσω από την τσέπη μου τα ταξίδια, τις μετακινήσεις, δεν θα πληρώσω από την τσέπη μου. Νομίζω όμως και κάτω από συνθήκες καλές, και όσο περνάει ο καιρός και αυτό παίρνει σάρκα και ωστά το πρωτάθλημα, mm-hmm. θα μπορείς, πιστεύω, και τηλεοπτικά αλλά και σε επίπεδο marketing να το πουλήσεις πολύ καλύτερα και να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη σου. Μάλιστα. Μια και λέμε για έσοδα, το budget για το αγωνιστικό μπορεί να ανέβει? Όχι. Το ίδιο θα είναι ακριβώς? Ακριβώς. Μάλιστα. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εμείς δουλεύουμε ναι. αυτή τη στιγμή με το budget το οποίο είναι βεβαιωμένο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. 300.000, 400.000 κάπου εκεί. Εντάξει, να μην πούμε νούμερα τώρα, αλλά λίγο πολύ ξέρετε ότι είναι κάπου εκεί. Αλλά ξέρω ότι ακούγεται πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα και πραγματικά... Άρα πέμπτο φαβορί και πάλι ο ΠΑΟΚ. Μπαίνω στην ψυχολογία και το φιλάδρο μας και έλα μωρέ πάλι. Και... Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς όμως είμαστε αυστηρά ορκισμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Λέω δυστυχώς, γιατί όποιος να ήταν στη θέση μας νομίζω θα ήθελε να διαχειρίζεται πολύ περισσότερα χρήματα και να είναι η ζωή του πολύ ευκολότερη και πολύ πιο λαμπερή αθλητικά, έτσι. Απ' τη μια μεριά δυστυχώς είναι αυτό. Ευτυχώς όμως που το κρατάμε και προεξαρχόντως του Προέδρου μας το τηρούμε απαρέγκλιτα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να θεωρεί ότι υπάρχουν λεφτά υπερβολικά στον ΠΑΟΚ, απ' τη μια και απ' την άλλη να είμαστε και εμείς εντάξει ότι ξέρεις, θα έρθεις, θα παίξεις, θα πάρεις αυτά τα χρήματα, θα τα πάρεις, θα είναι πραγματικά, δεν θα έχεις προβλήματα, αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι, επαναλαμβάνω, είναι ευχή να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, είναι και κατάρα αν την παραβούμε και αρχίζουμε να κάνουμε του κεφαλιού μας mm-hmm. και πετάμε δεξιά και αριστερά υποσχέσεις τις οποίες ποτέ δεν τηρήσουν, κυρίως απέναντι στον κόσμο. Ναι. Αυτό που μας καίει είναι αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος καταλαβαίνουμε ότι περιμένει κάποια στιγμή την αναγέννηση και περιμένει να δει κάτι διαφορετικό,
δεν μπορούν να φανταστούν πόσο μαζί τους είμαστε. Δυστυχώς όμως, έτσι, πρέπει να παίζουμε αυτό τον άχαρο, τον εκνευριστικό. Ωραία. Και τον αντιεμπορικό ρόλο. Εκεί θα σας πάω. Έχουμε έναν φίλο εμείς εδώ στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων, ο οποίος κάθε μέρα εκφράζει το παράπονό του. Θέτει έτσι ερωτήματα. Είναι λίγο γκρινιάρης, αλλά δεν είναι κακοπροαίρετος. Μπορώ να απαντάω σε όλα, να ξέρεις. Μία ερώτηση είναι. Θα σας την κάνω, ναι, να ακούσουμε, ναι, λίγο τι ώρα είναι. Μιλάμε με τον κύριο Τέλη Τζουνατζίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και κύριε Τζουνατζίδη, είναι ένας φίλος ο οποίος κάθε μέρα έχει θέτει διάφορα θέματα, αλλά όλα έχουν την ίδια βάση. Σας κατηγορεί λοιπόν ότι δεν έχει κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ό,τι πιο πολύ μπορεί, ό,τι περισσότερο μπορούσε, για να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, επιχειρηματικό ενδιαφέρον και από κάποιους άλλους πέρα τον κύριο Σαββίδη. Τι θα απαντούσατε? Γιατί αυτή είναι η βάση της κριτικής του. Κοιτάξτε, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα πρέπει πάντα να βλέπουμε πού ξεκινήσαμε και πού πήγαμε. Ναι. Έτσι. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν έχει προκαλέσει επιχειρηματικό ενδιαφέρον η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γιατί δεν βρήκε ιδιοκτήτη, αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εμείς δεν έχουμε ένα προϊόν να βγούμε έξω και να το πουλήσουμε. Μην μπερδεύεστε. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες η ΚΑΕ. Έχει μια διαχειριστική διοίκηση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι. Η οποία διαχειρίζεται μια κρίση. Η ομάδα βρίσκεται σε μια ατελείωτη κρίση από τη στιγμή που έπαψε να έχει ιδιοκτήτη. Πάντα όμως μια τέτοια κατάσταση, μια υποχρέωση είναι και αυτή. Να ψάξετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται μια κρίση. Ναι. Να πάρει μια εταιρεία και πρώτα απ' όλα να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο βιωσιμότητας προς ένα πιθανό επενδυτή. Ναι. Εάν κάποιος πει ότι αυτό δεν το έχει κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Το δεύτερο λοιπόν είναι, ένα παράδειγμα θα πω ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν προσέλκυσε κάποιον επενδυτή. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια προσέλκυσε έναν άνθρωπο ο οποίος για πολλά χρόνια και για πολύ συγκεκριμένους λόγους απήχε από τα αθλητικά όχι μόνο της πόλης, γενικότερα του χώρου του αθλητισμού, τον κύριο Κοντομινά, ναι, ο οποίος για 2 χρόνια υπήρξε όχι απλά στυλοβάτης, υπήρξε αρρωγός. Τώρα ο κύριος Κοντομινάς λοιπόν, ο οποίος, σας λέω ένα παράδειγμα, ναι, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη χώρα, ο οποίος έζησε από κοντά την κατάσταση της ομάδας, είδε κατά πόσο γίνεται μια διαχείριση στο οικονομικό εξαιρετική και χωρίς όλα τα περίεργα που καμιά φορά συμβαίνουν ή πολλές φορές συμβαίνουν σε αθλητικά σωματεία. Το ότι μας επιδότησε, διαφημίστηκε μέσα από την εταιρεία, mm-hmm, έτσι, αλλά νομίζω ότι τα χρήματα που έδωσε και το προϊόν το οποίο, στο οποίο διαφημίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες πουλήσαν, παραδείγματος χάρη, τη φανέλα τους στη τιμή που την πούλησε ο ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρξαν οι προθέσεις. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε το πιο σημαντικό, ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ, λειτουργεί υπό τη σκέπη και υπό την αιγίδα και υπό τη βοήθεια του κ. Σαββίδη. Πολλά από τα χρήματα τα οποία δίνονται και τα λοιπά προέρχονται από τη βοήθεια ή από τις συμφωνίες που έχει κάνει η ΚΑΕ με τον κύριο Σαββίδη. Έτσι, το να βγει, κυρίως για τα χρέη της. Βέβαια, φυσικά. Το να βγει λοιπόν η ΚΑΕ και να πει ότι κάνουμε δηλαδή τι... Το να χτυπήσει άλλες πόρτες δεν θα είναι σωστό και ηθικό, ίσως. Όχι, να χτυπήσει. Σαφώς, μα δεν αυτή τη στιγμή. Φυσικά και υπάρχουν και συζητήσεις και υπάρχει και πάντα η σκέψη. Το θέμα δεν είναι η ΚΑΕ ΠΑΟ. Το θέμα είναι το προϊόν. Σας είπα ένα παράδειγμα, ναι, 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 για να καταλάβετε πώς σκέφτεται ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να έρθει να μπει, να βάλει χρήματα, να δημιουργήσει συνθήκες και να αρχίσει να μεγαλώνει το σωματείο. Αυτό που λέτε πάντως πρώτη φορά το σκέφτομαι και είναι ένα μικρό μπλέξιμο. Το ότι δηλαδή βοηθάει ο κύριος Σαββίδης, είναι κοντά ο κύριος Σαββίδης, δεν παίρνει τη μεγάλη απόφαση, αλλά και εσείς είστε λίγο εγκλωβισμένοι σε αυτή την ηθική υποχρέωση και δεν ψάχνετε αλλού. Είναι ηθική. Η ηθική δεν είναι μόνο ηθική, είναι και πρακτική υποχρέωση. Γιατί ναι, από τη στιγμή που εμείς από τη στιγμή που τα έσοδα της ομάδας δεν φτάνουν για να έχουμε αυτό το ταπεινό budget και τη διαδικασία που υπάρχει αυτή στην ομάδα, τα έσοδα δεν φτάνουν. Ναι. Ωραία.
Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στην διαδικασία, είναι ξέρεις το αιώνιο ερώτημα, το αυγό έκανε την κότα, η κότα το αυγό. Mm. Να δημιουργήσω τις συνθήκες σε μια ομάδα, πώς θα γίνει, να γεμίσει το γήπεδο. Δηλαδή θα ήταν πιο σημαντικό, αν θα ήταν πιο εύκολο να προσελκύσουμε έναν επενδυτή αν το γήπεδο είχε σε κάθε μάτς 8.000 κόσμο. Φυσικά. Πρώτα απ' όλα, αν είχε το 8.000 το κόσμο το μάτι σε κάθε γήπεδο, θα είχαμε άλλη δυναμική οικονομική. Δεν θα κάναμε 400.000 όπως λέτε budget, 300-500 όσα είναι αυτά. Θα κάναμε ένα 1.000.000, θα κάναμε ένα 200, θα κάναμε ένα 300. Έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Και περιμένει ο κόσμος να δημιουργηθεί η ομάδα για να έρθει, ναι, ναι. Και η ομάδα περιμένει τον κόσμο να έρθει για να δημιουργηθεί η ομάδα. Όχι, το δεύτερο είναι, το βλέπω μάλλον μάταιο. Είναι ένας γόρδιος θεσμός. Τον κατανοούμε, τον βλέπουμε, έτσι. Αλλά για να μην εγώ κατανοώ τι λέει ο φίλος και σωστά θέτει ερωτήματα τέτοια. Απλώς εμείς αυτό που είναι μέλημά μας είναι κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την κατάσταση έτσι ώστε όταν θα έρθει ένας άνθρωπος και ανοίξει την πόρτα, ναι, και πει «ΟΚ, ρε παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει». Εμένα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να ανοίξει τα χαρτιά και να ανοίξει τα βιβλία όπως τα άνοιξε παράδειγμα του Σκάρη, ο κ. Σαββίδης, και είδε ακριβώς τι, πώς και τι. Έτσι. Και ο άνθρωπος, η πλευρά του είπε ότι μακάρι να βρίσκαμε και αυτή την κατάσταση όταν μπήκαμε στο ποδόσφαιρο. Να σου το πω και αυτό. Για να, ναι, ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Μάλιστα. Μακάρι η τάξη που υπάρχει εδώ, το πόσο συμμαζεμένα είναι τα πράγματα και η λογική που έχετε, αν υπήρχε στο, θα είχαμε γλιτώσει πολύ περισσότερα από τα χρήματα που δόθηκαν σε παλιά χρέη και θα είχαν δοθεί στο να γίνει μια πολύ πιο σπουδαία ομάδα. Μάλιστα. Όπως θα γίνει, είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον αυτό θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη ομάδα γιατί ο άνθρωπος έχει φύγει από φαρίδια του παρελθόντος. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη μας λοιπόν και η μεγάλη. Κατανοητό, κατανοητό. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αναβήκαμε σε πάρα πολλά θέματα, αλλά ήταν και απαντήσεις πολύ ουσιαστικές σε ερωτήματα που έχουμε εδώ και καιρό. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Θα τα ξαναπούμε με αφορμή προφανώς κάποιες μεταγραφές. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.